Και τώρα θα πάμε μέχρι το Μικρολίμανο. Εκεί είναι η Αλεξάνδρα Μερακλίδη και δίπλα της έχει τον κύριο Τάσο Μπουντούρη, Ολυμπιονίκης ιστιοπλοείας, γιατί είναι το χρυσό σκάφος του τέλους βασιλιά. Θρύλος των θαλασσών ο κύριος Μπουντούρης. Ακριβώς. Καλημέρα σας από το Μικρολίμανο. Βρισκόμαστε, αν μπορείτε να δείτε, μπροστά από το σκάφος Θεούς Βασιλιά. Τελευταία φορά που είχε έρθει εδώ πέρα ήταν πριν 3 χρόνια ακριβώς, καθώς ερχόταν πολύ συχνά και συμμετείχε σε πάρα πολλούς αγώνες, όπως προαναφέρετε κι εσείς. Μαζί μας έχουμε και τον κύριο Μπουντούρη, με τον οποίο γνωρίζονται κιόλας και έχει να μας πει και ιστορίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χρόνια πολλά, αν και καλημέρα. Ο χρόνος δεν πήγε καλά, γιατί χάσαμε. Καλημέρα σας. Χάσαμε έναν Ολυμπιονίκη, χάσαμε το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδος, το οποίο είναι ιστιοπλοείας και είναι και χρυσό. Μάλιστα. Κύριε Μπουντούρη, να σας αν θέλετε να με ρωτήσετε, έχω να σας παρακαλώ. Ναι. Εσείς πόσο καιρό γνωρίζατε τον Θεούς Βασιλιά Κωνσταντίνο, τι φίλια, τι σχέσεις είχατε μαζί του? Εγώ είμαι γέννημα θρέμα του λιμανιού, του Μικρολίμανου αυτού εδώ. Mm-hmm. Έχετε πλάνα, νομίζω ότι υπήρχε το Λευαρχείο που ήταν το εξοχικό ή αν θέλετε ο λιμένας, ήταν από εκεί ξεκινούσε και έπαιρνε το σκάφος του και έβγαινε προπόνηση. Αλλά και ο πατέρας του, ο Παύλος. Αυτό εδώ είναι το Λευαρχείο και αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το σκάφος ονειρεύς με το οποίο είχε πάρει το μετάλλιο. Σωστά. Με αυτό οποίο ονειρεύσει, μπράβο, το σκάφος των Dragon. Είναι η Ολυμπιακή κατηγορία που πήρε στη Ρώμη το χρυσό μετάλλιο. Το χρυσό σκάφος, λοιπόν. Πάμε. Πάντα. Τι είπατε? Το χρυσό σκάφος. Πάντα είχαμε άριστη σχέση. Έτσι, χρυσό. Πάντα είχαμε άριστη σχέση. Ιδιαίτερα ο συγκεκριμένος είχε μια τρελή πάθος με τη στοπλοεία. Λάτρευε όλους. Εγώ πάω έξω Ολυμπιάδες. Σε όλες τις Ολυμπιάδες, και σε άλλες που δεν πήγα, ήταν δίπλα σε όλα τα παιδιά, σε όλες τις ομάδες, σε όλες τις κατηγορίες. Στήριξε τις Έλληνες σαν μέλος της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής, αθάνατος, έτσι λέγονται. Στήριζε σε διάφορες υποθέσεις με ενστάσεις. Ξέρετε, καμιά φορά δικαιοσύνη και επιτροπέ ενστάσεων δεν λειτουργούν άψογα, οπότε θες να έχεις μια βοήθεια. Την είχαμε από τον Κωνσταντίνο όλες τις Ολυμπιάδες, όλα τα παιδιά.